πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Εδώ αργήσαμε 5 λεπτά και όλα θα τα αναπληρώσουμε, μη μου αγχώνεστε. Λοιπόν, στο μικρόφωνο Ιωάννα Τρίγκα για την εκπομπή Peaky Blinders για ακόμη μία Τετάρτη. Αλλά τι Τετάρτη! Ξέρετε ότι όταν μπαίνει ο μήνας όλοι θέλουμε να αισθανθούμε λίγο διαφορετικά. Η κατάσταση ίσως δεν μας το επιτρέπει, αλλά δεν πειράζει. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Γι' αυτό κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε, για να σας φτιάχνουμε το κέφι. Γι' αυτό γεννηθήκαμε. Να πούμε ότι η εκπομπή Peaky Blinders μεταδίδεται από το nstv.gr, / nstv live, / Μπαίνετε εκεί, μπορείτε να αφήσετε τα σχόλιά σας μέσα από το Facebook. Ποτέ ανώνυμα, ούτως ή άλλως δεν νομίζω ότι χρειάζεται η ανωνυμία σε τέτοιες καταστάσεις. Ερχόμαστε να περάσουμε καλά, να τα πούμε κάθε Τετάρτη 9 η ώρα για μία ωρίτσα συν, γιατί μπορεί να χρειαστεί να την τραβήξω για κάποιες φορές. Και επειδή την προηγούμενη φορά τα είπαμε πάρα πολύ ωραία μεν, αλλά είχαμε έτσι βαρύ θέμα, αποφάσισα σήμερα να κάνω κάτι πιο ελαφρύ. Γιατί νομίζω ότι πρωτομηνιά, Φεβρουάριος πλέον, θέλουμε λίγο ανεβασμένη διάθεση, δεν νομίζετε? Είμαστε λοιπόν βράδυ Τετάρτης και έχω να σας πω ότι σήμερα επηρεάστηκα λίγο από κάτι το οποίο διάβασα και πόσο δίκιο είχε αυτός που το έγραψε ή αυτή που το έγραψε, γιατί δεν κάνουμε φιλετικές διακρίσεις. Ένα καλό μυαλό είναι καλό μυαλό, είτε ανήκει σε γυναικείο σώμα είτε σε αντρικό. Ο κόσμος αλλάζει από το παράδειγμά σου, όχι από τη γνώμη σου. Μ' άρεσε πάρα πολύ σαν γνωμικό, το ανέβασα και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram. By the way, να σας πω και να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε Instagram account για την εκπομπή Peaky Blinders. Peaky Blinders NSTV, που μπορείτε να μπείτε εκεί και να πληροφορήσετε για διάφορα, έτσι. Peaky Blinders / NSTV, αυτό ξέχασα να πω. Όπου μπορείτε να μας βρείτε, βέβαια άμα πατήσετε Peaky Blinders, το πήκε με I-C-K-Y, όχι το Peaky που είναι η γνωστή σε όλους σειρά. Έχουμε αλλάξει το λογότυπο και για λόγους λογοκλοπής, αλλά γενικά γιατί θέλουμε να δώσουμε μια άλλη νότα, δεν θέλουμε να αντιγράψουμε. Αυτό που έλεγα λοιπόν για αυτήν τη φράση είναι ότι όταν τη διάβασα μου ήρθαν στο μυαλό όλα τα περιστατικά τα οποία γίνονται αυτές τις μέρες, thumbs up, για το γεγονός ότι επιτέλους υπάρχει δικαιοσύνη, καλλιοργά παρά ποτέ. Το ζητούμενο είναι όμως ότι αυτό που μου φέρε περισσότερο στο μυαλό είναι το πόσο εύκολα οι άνθρωποι τοποθετούμαστε για περιπτώσεις που δεν έχουμε βιώσει και γενικά πόσο εύκολα μιλάμε και λέμε πράγματα και δεν πράττουμε τίποτα και δεν έχει σχέση με το οτιδήποτε, με το οποιοδήποτε σημαντικό θέμα που λέγαμε τις προάλλες. Να σας υπενθυμίσω επίσης αυτό το σημείο, ότι οι εκπομπές ανεβαίνουν όλες στο κανάλι
του Νέα Σμύρνη TV στο YouTube, όπου εκεί μπορείτε να βρείτε και άλλους συναδέλφους, γιατί έχουμε καταπληκτικές εκπομπές, αθλητικές θέλετε, θέλετε πολιτικές, θέλετε ό,τι θέλετε έχουμε για εσάς και μόνο. Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι γενικότερα είμαστε κάπως περίεργα αυτές τις μέρες, γιατί γίνεται ένα ντόμινο αποκαλύψεων, το οποίο κάποιοι ήξεραν, αλλά εμείς ως κοινό αγνοούσαμε, και γίνονται πάρα πολλά περιστατικά, λέγονται πάρα πολλά, τα οποία πολλές φορές δεν είσαι και σίγουρος για το αν υφίστανται σε κάποιες περιπτώσεις και πώς, γιατί όταν δεν είσαι μάρτυρας δεν μπορείς να ξέρεις. Και γενικά έχει στηθεί ένα λαοδικαστήριο, θα λέγαμε, όπου όμως αυτό είναι το κακό των social media, της ανωνυμίας και γενικά όλων των ζητημάτων που προκύπτουν. Ο καθένας παίρνει το λόγο και μέσα σε αυτόν τον λόγο μπορεί να υπάρχουν λέξεις οι οποίες δεν αντιπροσωπεύουν έναν άνθρωπο και φράσεις όπου δεν εμπίπτουν στην κατάσταση κάποιου ηθήνοντος. Επίσης, αυτό που συνέβη αυτές τις μέρες, κάτι τραγικό για τη δημοκρατία κατά κόρον, γιατί νομίζω πλέον ότι ακροβατούμε σε ένα σκηνί μεταξύ δημοκρατίας και ερωτηματικό ενός άλλου πολιτεύματος, αν έχουμε τελικά δημοκρατία, το συζητήσαμε και στην πρώτη εκπομπή. Και μιλάω για το δημοσίευμα που βγήκε στο φως και για την εμπριστική επίθεση σε δύο αυτοκίνητα του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Μπογδάνου. Συμφώνουμε λοιπόν με πληροφορίες, οι δράστες τοποθέτησαν μπουκάλια με έφλεκτο υγρό στους πίσω τροχούς των οχημάτων και έβαλαν φωτιά. Από την επίθεση, να πούμε, προκλήθηκαν ζημιές στα οχήματα, αλλά και μαύρισμα στην τυχοποιία του σπιτιού του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Στο σημείο έφτασαν αμέσως δυνάμεις της πυροσβεστικής και έσβησαν τη φωτιά πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις. Οι δράστες κινήθηκαν με άνεση και μάλιστα μία ώρα που η κίνηση είναι ακόμη αυξημένη, ενώ φαίνεται να αδιαφορούσαν για το εάν θα γίνουν αντιληπτοί από τον οποιοδήποτε. Με την υπόθεση ασχολείται η κρατική ασφάλεια και αναζητά τους δράστες στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Σε δήλωσή του, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μπογδάνος, μετά την επίθεση με γκαζάκι που σημειώθηκε έξω από το σπίτι του, μίλησε στους δημοσιογράφους, κάνοντας λόγο για τραμπούκους. Οι τραμπούκοι, εχθροί της φιλελεύθερης δημοκρατίας, για άλλη μια φορά κρύβουν το πρόσωπό τους πίσω από θρασίδηλες επιθέσεις εναντίον αντιπάλων τους, αλλά και των οικογενειών μας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο βουλευτής, αλλά και τη φράση «δεν θα νικήσουν, δεν θα φοβήσουν, ούτε αυτοί, αλλά ούτε και οι πολιτικοί τους σπόνσορες». Θέλω να πω σε αυτό το σημείο, το διάβασα για να έχουμε καλύψει όλη την αλήθεια του ρεπορτάζ και να μην μπούμε κάποια ανακρίβεια, να πω ότι καταλαβαίνω ότι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος έχει προκαλέσει πολλές φορές με διάφορους σχολιασμούς όπου έχει κάνει, όμως καμία σημασία δεν έχει. Θέλω να σας πω ότι θεωρώ ως φοιτήτρια των πολιτικών επιστημών ότι γενικότερα στην πολιτική πλέον, προκειμένου να σαλπάρεις και να έχεις μια καλή πορεία, συνήθως πρέπει και να προκαλείς με τις δηλώσεις σου, με τον λόγο σου, να έχεις μια αιχμηρότητα. Είναι αυτό που λέμε και το βλέπουμε και στα social media στη σημερινή εποχή, ότι αν δεν πεις κάτι ακραίο, δεν εννοώ ακροδεξιό ή ακροαριστερό, μην πάει το μυαλό σου σε δήλωση χρυσαυγίτη, αλλά άμα δεν κάνεις κάτι ακραίο ή δεν πεις κάτι ακραίο, τότε δεν σχολιάζεσαι. Δεν παίρνεις τα ενία των ειδήσεων και γενικότερα δεν προκαλείς την κοινή γνώμη που λέμε. Οπότε κρατήστε στο μέρος του μυαλού σας ότι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και ως δημοσιογράφος που είναι, αλλά και ως πολιτικός, ξέρει πολύ καλά να παίζει και αυτό το παιχνίδι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ό,τι λέει τα λέει για να προκαλεί μόνο. Σαφέστατα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προασπίζονται τις ιδέες τους, τις θεωρήσεις τους, και είναι πολύ ωραίο και υγιές αυτό όταν γίνεται μέσα στα φιλελευθέρα δημοκρατικά πλαίσια. Τι σημαίνει αυτό? Όταν δεν υπάρχει ο φόβος να ασκηθεί βία, να παρακινηθούν οι άνθρωποι ώστε να ασκήσουν βία και γενικότερα να προβούν σε ακραίες
δραστηριότητες, όπως είδαμε πριν από λίγο καιρό να συμβαίνει στην Αμερική και στο Καπιτόλιο, έτσι, κάτι το οποίο συγκλώνει σε όλον τον πλανήτη και ουδείς με ερωτηματικό περίμενε. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η δημοκρατία βασίζεται στην ελευθερία της γνώμης, όπου η ελευθερία της γνώμης με τη σειρά της, για να έχει ισχύ, βασίζεται στην πολυφωνία. Δεν γίνεται μέσα σε μία βουλή να μην υπάρχει πολυφωνία, να μην υπάρχει η αντιπολίτευση, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να καταλάβουμε και να πάρουμε αποφάσεις νομοθετικές, οι οποίες είναι άκρο σημαντικές. Πριν από λίγο καιρό, καταφέραμε σαν χώρα να διώξουμε από την Βουλή, από το Κοινοβούλιο, ένα κόμμα το οποίο το 2008 μέχρι το 2011 έκανε μεγάλη δράση και υπήρξε μεγάλη κινητικότητα εντός της Βουλής, που αυτό το κόμμα είναι η Χρυσή Αυγή, όπως ξέρουμε. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί, αφότου ψηφίστηκε η Χρυσή Αυγή, αφότου βγήκε μπροστά από τον λαό, επί της ουσίας αντιτάχθηκαν ότι είναι ένα ακροδεξιό κόμμα με αποδείξεις. Εξαιρετικά και πολύ συμφωνώ. Το ζητούμενο είναι άλλο όμως. Όταν βλέπουμε ότι γίνονται τέτοιες ενέργειες, αυτό δεν είναι ακροδεξιό. Δεν είναι φασιστικό. Το λέω ακροδεξιό γιατί υποτίθεται ότι βαφτίζουμε το φασισμό με την ακροδεξιά και μόνο. Το γεγονός ότι μπορεί να ανοίξεις και σε μία παράταξη διαφορετική, αλλά να κάνεις παρόμοιες ενέργειες, δεν σε βγάζει από αυτόν τον σωρό. Δεν σημαίνει επειδή έχεις πάρει μία ταυτότητα ή μία ταμπέλα, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε στην Ελλάδα, ενός αριστερού, όταν θα το κάνεις αυτό δεν θα ταυτιστείς με κάτι ακροδεξιό, έτσι. Οπότε, δεν ρίχνουμε λάσπη στο ένα μέρος του σπιτιού, αφήνοντας ακάλυπτο το άλλο, στο οποίο καραδοκεί το τέρας, ώστε να βγει και να μας κατασπαράξει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τέτοιες ενέργειες όχι μόνο είναι ανεπίτρεπτες, όχι μόνο πρέπει να μας φοβίζουν και να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε τι πηγαίνει λάθος. Νομίζω ότι το 2021 έκανε μια πάρα πολύ καλή αρχή, ώστε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι φταίει από τη ρίζα του. Διάβαζα όλες αυτές τις μέρες, γιατί όπως καταλαβαίνετε το ρεπορτάζ τρέχει, για όλες αυτές τις καταγγελίες που γίνεται και για το ζήτημα που θίξαμε. Το ζητούμενο είναι ότι βγήκαν πάρα πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων υπόθηκε ότι στις δραματικές σχολές το να κάνεις τον χαμάλι ήταν κάτι που τη δεκαετία του 80 με 70 ήταν πολύ φυσιολογικό. Αλλά δεν είναι φυσιολογικό να πηγαίνεις να σπουδάζεις μία τέχνη και να πρέπει να κάνεις κάτι το οποίο δεν αρμόζει σε αυτό για το οποίο πληρώνεις μια σχολή και καταβάλεις κόπο. Μεταξύ αυτών υπόθηκε σε πολλές συνεντεύξεις και κάποια τύπου βασανιστήρια που περνάγανε κάποιοι άνθρωποι μέσα στις εν λόγω σχολές. Φανταστείτε λοιπόν να πηγαίνουμε να σπουδάσουμε εν έτη 2021, είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό στάδιο. Και αντί να πηγαίναμε και να ασχολούμασταν με τα αντικείμενά μας, π.χ. στη δημοσιογραφία, αντί να πρέπει να διαβάζαμε νομολογίες για τα θεσμικά πλαίσια των νέων μέσων, να έπρεπε να μας βάζουν να σκουπίζουμε, σας λέω εγώ, τις αίθουσες, να πηγαίνουμε τα σάντουιτς, τους καφέδες, τους καθηγητές μας και να περνούσε ως κάτι φυσιολογικό. Πιστεύω ότι έγκυται στον άνθρωπο τι είδους νοοτροπία κουβαλάει, κάτι το οποίο διαμορφώνεται, αλλά το ζητούμενο είναι ότι εμείς οι απ' έξω νομιμοποιούμε τέτοιες καταστάσεις και θεωρώ ότι δεν έχει μόνο να κάνει με τον εργασιακό μας χώρο, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό, θεωρώ σημαντικό όλο αυτό τον αντικατοπτρισμό, ο οποίος είμαι σίγουρη ότι υφίσταται και στα σπίτια μας πολλές φορές. Γι' αυτό και πρέπει να ταυτίζουμε αυτά τα ζητούμενα και με το γεγονός ότι στην πρώτη καραντίνα ακούσαμε αδιανόητα ποσοστά ενδοοικογενειακής σεξουαλικής βίας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάπου το πρόβλημα είναι μαζικό και δεν αρχίζει και τελειώνει κάπου, αλλά συνεχίζεται.
Λοιπόν, εγώ θα σας παραπέμψω να δείτε στο YouTube και θέλω να το κλείσω το ζητούμενο γιατί το συζητήσαμε πολύ. Δεν θα επεκταθώ στο εν λόγω ζήτημα. Το τελευταίο βίντεο της Σοφίας Μουτίδου, η οποία κλήθηκε να μιλήσει για αυτό το ζητούμενο, ως πρωτοπόρησα, αλλά για ποιο λόγο. Η Σοφία Μουτίδου έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το κανάλι της στο YouTube, στο οποίο σε ένα παλιό της βίντεο, συγκεκριμένα στο 58, μίλησε για τον εργασιακό χώρο και είχε τίτλο μάλλον αυτό το βίντεο «Εργασιακός χώρος, σεβασμός ή φόβος», έτος 2019. Όπου εκεί μίλησε για αδικίες στη δουλειά, στον εργασιακό χώρο, για τον σεβασμό ο οποίος πρέπει να υπάρχει από όλα τα μέλη, αλλά και το πώς γίνεται να μην λαμβάνει κάποιος μέρος όταν βλέπει μια αδικία μπροστά του. Οπότε, επί της ουσίας είχε κάνει μια ανοίξη. Δεν θυμάμαι αν είχε κάνει ανοίξη ονομαστικά τότε, όμως μεταξύ άλλων έκανε και η ίδια στο βίντεο της ονομαστικά εκκλήσεις και έδωσε ονόματα με πολύ ευγενικό τρόπο. Αυτό που έχω να πω είναι ότι εγώ δεν έχω έρθει στο σημείο να συμφωνήσω στα 40 λεπτά που μιλάει, 40 συν, πιο πολύ με έναν άνθρωπο. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον έχει πλάσει η ζωή με τόσο σωστό τρόπο για μένα. Είναι τόσο σωστή σε αυτά που λέει, όχι γιατί υπάρχει ορθότητα στον δικό της λόγο, αλλά γιατί είναι πολύ σημαντικό όταν βγαίνεις και επηρεάζεις σε ένα κοινό να ξέρεις τι λες. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το προφίλ της, το γεγονός ότι έχει σπουδάσει νομικά, έχει αποφοιτήσει από τη νομική σχολή, είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό ένας άνθρωπος να ξέρει από τη νομική επιστήμη κακά τα ψέματα, γιατί πολλές φορές κάποια πράγματα μας φαίνονται τραγικά, αλλά αυτό που κάνει ένας νομοθέτης είναι να προσπαθεί λίγο να λάβει όλες τις περιπτώσεις υπόψη του, για να μην γίνει κάτι. Γι' αυτό και υπάρχουν οι αναθεωρήσεις. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι άνθρωποι και με επηρεάζουν προσωπικά όσοι διδάσκουν παιδεία. Είναι πολύ σημαντικό. Άλλο διδάσκω κάτι, άλλο διδάσκω παιδεία, άλλο εκπαιδεύω, άλλο είμαι επεπαιδευμένος και έχω ζήσει στη ζωή μου καταστάσεις και δεν τις έχω πάρει αψήφιστα. Είμαι ένας άνθρωπος που διεκδικεί και είμαι ένας άνθρωπος που μεγαλώνει ένα παιδί με έναν πολύ υγιή τρόπο. Για μένα αυτοί οι άνθρωποι εκλείπουν. Άνθρωποι που σκέφτονται, άνθρωποι που θα βγουν στο βήμα και όταν θα πούνε κάτι σημαντικό στον κόσμο και στην επικαιρότητα, στην τηλεόραση, όταν θα κλείσει το θέμα δεν θα κοιτάξουν αν είναι καλά βαμμένο το νύχι τους ή αν το μαλλί τους πετάει, αλλά θα καταλάβουν τι προσπαθούν να δώσουν στον κόσμο. Εγώ προσωπικά, σας το λέω ειλικρινά, είμαι πολύ απογοητευμένη από τον κλάδο μου, από την άποψη ότι βλέπω ελάχιστους ανθρώπους μπροστά στο γυαλί, να παίρνουν στα σοβαρά αυτό το οποίο κάνουν και να καταλαβαίνουν τη σημασία του να είσαι δημοσιογράφος, να δίνεις ρεπορτάζ, να βγάζεις ειδησιογραφία. Η ειδησιογραφία δεν σημαίνει κάθομαι, το παίζω ωραία. Να είσαι ωραία. Δεν είπαμε να μην είσαι ωραία. Ούτως ή άλλως ένας αντικειμενικά ωραίος άνθρωπος, εντός εισαγωγικών θα το βάλω το αντικειμενικά, γιατί πλέον πιστεύω εγώ ότι στην αντικειμενικότητα υπάρχει και κρύβεται υποκειμενικότητα, ειδικά σε ζητήματα εξωτερικής εμφάνισης, είναι ωραίο ένα θέαμα ευπρεπές, θα πω εγώ. Γιατί οι αρχαίοι πίστευαν ότι ένας όμορφος άνθρωπος τον ταύτιζαν μάλλον με ένα ευπρεπή, ότι και καλά δεν χάλαγε την αισθητική τους. Okay, έχει αλλάξει η ζωή μας. Και αυτό ακριβώς το οποίο κάνουμε πολλές φορές είναι να μένουμε προσκολλημένοι σε πρότυπα του 1950, από τη στιγμή που ο κόσμος μας έχει πάει τόσο μπροστά και προσπαθεί να πάει τόσο μπροστά. Γι' αυτό και σήμερα στα social media βλέπουμε τέτοιες ακρότητες. Γι' αυτό και πλέον πουλάει το να μην είσαι κεντρός. Γι' αυτό και το Πασόκ, ας πούμε, δεν υπάρχει πια. Γιατί δεν πουλάει το γεγονός του να είσαι πιο φιλελεύθερος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν ανήκεις συγκεκριμένα ούτε σε κάτι πιο δεξιό, ούτε σε κάτι πιο αριστερό. Γιατί κάποιες φορές η ιδεολογία σου μπορεί να μην ταυτίζεται ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον. Ή μπορεί σε μια ιδεολογία δική τους να βρίσκεις 5 θετικά στη μια ιδεολογία και 5 στην άλλη και να μπορέσεις να τα βάλεις όλα μαζί. Με νευριάζει να υπάρχει το άσπρο και το μαύρο.
Όχι, υπάρχει και το γκρι. Υπάρχει και το ροζ, το φοράω κιόλας. Υπάρχει και το φούξιο που επίσης το φοράω. Υπάρχει και το κόκκινο. Υπάρχει και το πράσινο που βλέπω στο monitor. Όλα τα χρώματα είναι του Θεού. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι για μένα λείπουν οι άνθρωποι που διδάσκουν παιδεία. Είναι βασικό. Παιδεία κρύβεται στον εργασιακό χώρο, η παιδεία κρύβεται στο σπίτι μας, στο τι ακούμε, στο τι βλέπουμε και όχι μόνο. Τι εκλαμβάνουμε μέσω αυτών που ακούμε. Είναι πολύ βασικό το μυαλό, είναι πολύ σημαντικό όπλο η κριτική σκέψη και δεν την εκμεταλλευόμαστε καθόλου. Σε αυτό το σημείο να πω και μιας που μιλάω για κριτική σκέψη, ότι στην επόμενη εκπομπή είναι πολύ πιθανόν να επεκταθούμε λίγο στον πολιτικό χώρο και να έχουμε συνέντευξη με έναν άνθρωπο όπου και νέος είναι και μπορεί να μας πει καλύτερα πώς βλέπει τα πράγματα από την έσω σκοπιά. Επίσης, να σας πω ότι έρχεται και μία έκπληξη εντός εισαγωγικών, κάτι καινούργιο που ετοιμάζουμε εδώ στο NSTV, και θα το δείτε όσο νούμπο μέσα από τα social media μου και τους ευχαριστώ πάρα πολύ αυτούς τους ανθρώπους γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να πιστεύουν σε σένα κάποιοι άνθρωποι και να σε σέβονται. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να σε σέβεται κάποιος. Και αυτό εγώ κουράστηκα πια, κουράζομαι να πρέπει να απαιτώ τα αυτονόητα. Δεν θέλω να τα απαιτώ, θέλω όταν με βλέπει κάποιος να σκέφτεται, όχι ότι η Ιωάννα είναι μια ωραία γκόμενα, θέλω να σκέφτεται και να βλέπει ότι μπορεί να είναι μια ωραία γκόμενα, φέρει πίν, που μπορεί να είμαι και μια άσχημη γκόμενα. Δεν έχει καμία σημασία, αλλά ξέρεις κάτι, δεν έχει μόνο να μου δώσει από τη θέση αυτή που είναι, γιατί είναι πολύ βασική η θέση αυτή, δεν έχει μόνο να δώσει κάτι εξωτερικό και ειδικά δεν έχει να δώσει κάτι με την εξωτερική της εμφάνιση. Έχει να δώσει κάτι ουσιαστικό με αυτό. Πρέπει απλά να αρχίσουμε να ζυγίζουμε τους ανθρώπους με βάση το μυαλό τους, τον ψυχισμό τους. Μπας και γίνουμε λίγο καλύτεροι.
με είδατε μάλλον και γέλασα, γιατί δεν θα πω πήρα την άδεια, απλά ήθελα να το αναφέρω ότι εντάξει, την Παρασκευή γενεθλιάζω κι εγώ, εγώ και ο Παπανδρέου. Όταν γεννήθηκα πήγανε και είπανε στη μάνα μου ότι είναι πολύ σημαδιακό το γεγονός ότι γεννήθηκα 5 του μηνός. Οπότε, γιατί ήταν και ο Παπανδρέου, οπότε... Όπως είδατε όμως, δεν ξέρω... αν ήταν αυτός ο άνθρωπος προφήτης όπως η εφημερίδα που βγάζουμε εδώ στο NSTV, αλλά και θα βγάλουμε και για το μήνα Φεβρουάριο, κανονίστε, γιατί εκεί κρατάμε την έκπληξη, δεν θα σας την πω ακόμη, αλλά πραγματικά για σκεφτείτε λίγο το γεγονός ότι είμαι και των πολιτικών επιστημών και όντως λίγο συνάδει με αυτό που είπε ο εν λόγω άνθρωπος. Είναι πολύ προφητικό και πολύ καλό, πολύ καλή σημείωση. Γενικά να ξέρετε και να σας πω μία παρενθεσούλα τώρα για να ελαφρύνουμε και το κλίμα. Τα γενέθλια είναι και η σημαντική μέρα του κάθε ανθρώπου, γιατί είναι η μοναδική, άλλο η γιορτή, άλλο τα γενέθλια. Εγώ γενικότερα θέλω να τα ζω πολύ μεγαλόπρεπώς τα γενέθλιά μου. Δεν ξέρω, έχω αρχίσει και πιστεύω ότι δεν είμαι πλέον υδροχός, ότι τίνω προς τον κρυό, αλλά πραγματικά ενδόμηχα πιστεύω ότι έχω και κάτι από λέοντα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Θέλω, ζω το παραμυθάκι μου, το θέλω. Πραγματικά. Περνάω σε επόμενο θέμα, γιατί αρκετά ασχοληθήκαμε, ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχει γίνει λίγο ντόρος μέσα σε όλη την καραντίνα και γενικότερα το έχουμε πάρει λίγο ψήφιστα, θεωρώ, όσοι δεν βρισκόμαστε στον εκπαιδευτικό τομέα. Πω, τι εννοώ εκπαιδευτικό, δεν βρισκόμαστε στους γονείς οι οποίοι έχουν παιδιά. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν θα πρέπει να ανοίξουν τα δημοτικά που ανοίξανε έναντι των γυμνασίων λυκείων, όπου καταλαβαίνετε ότι και στα λύκεια υπάρχει πρόβλημα με την τρίτη λυκείου και τα παιδιά που έχουν φροντιστήρια, έχουν το σχολείο, αλλά δίνουν πανελλήνιες για να πάνε στα ΑΕΗ τους, στα ΤΕΗ τους και γενικότερα στον πανεπιστημιακό κλάδο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι... Ναι μεν η περσινή χρονιά μας βρήκε να κλείνουμε τον Μάρτιο, ωστόσο είχε γίνει η περισσότερη ύλη, είχε βγει η περισσότερη ύλη για τα παιδιά. Και τι εννοώ με αυτό? Όσοι δεν γνωρίζετε, η ύλη για τις πανελλήνιες, τουλάχιστον από την μεριά των φροντιστηρίων, βγαίνει μέχρι τον Φεβρουάριο. Από εκεί και έπειτα γίνονται διάφορες επαναλήψεις και συνθέματα για να μπορέσουν τα παιδιά να ανταπεξέλθουν καλύτερα. Δεν θα συζητήσω τώρα αν είναι πολύ καλό το εκπαιδευτικό μας σύστημα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Καταλαβαίνετε όμως ότι η φετινή χρονιά, με το δεύτερο lockdown και ένα επερχόμενο τρίτο, που βρίσκεται στα σκαριά και συζητείται έντονα και καταλαβαίνουμε όλοι τους λόγους, βρίσκει τα παιδιά τα οποία τώρα είναι στην τρίτη λυκείου σε μία βεβαιότητα κατεμένα. Γιατί, κατ' εμέ, συγγνώμη, διότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι πολύ εύκολο να υπάρχει το μάθημα εξ αποστάσεως και να γίνεται εξ αποστάσεως, όσο εξελιγμένοι και να είμαστε. Και εμένα προσωπικά με στενοχωρεί πάρα πολύ, γιατί δεν υπάρχει αυτή η επαφή με τους καθηγητές και τους ανθρώπους σου. Γιατί είναι άνθρωποι σου, γίνονται άνθρωποι σου, τους βλέπεις περισσότερο και από τους γονείς σου. Κοιτάξτε τι γίνεται όμως τώρα. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο τρέχει στο γεγονός του να κλείσουν τα σχολεία και να επιστρέψουμε στην τηλεκπαίδευση. Δηλαδή να κλείσουν και τα δημοτικά και γενικότερα όλος ο εκπαιδευτικός κλάδος να έχει μια κοινή γραμμή. Γιατί νομίζω ότι και εμείς έχουμε μπερδευτεί πάρα πολύ με το τι ανοίγει, με το τι κλείνει. Και για μας, π.χ. που είμαστε σε μεταπτυχιακό στάδιο, είναι πολύ λυπηρό το γεγονός ότι θα αναγκαστούμε με την όλη κατάσταση να μην βιώσουμε σχεδόν καθόλου την μεταπτυχιακή ζωή. Εγώ βέβαια στενοχωριέμαι πιο πολύ για τα πρωτοετάκια στο προπτυχιακό, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι με την όλη κατάσταση δεν μπορούν να βιώσουν το τι σημαίνει φοιτητική ζωή, αλλά να είμαστε καλά και θα τα βρούμε όλα. Λοιπόν,
Όλο αυτό γίνεται από το γεγονός ότι η Βρετανική μετάλλαξη, όπου υπάρχει και Ισπανική μετάλλαξη, όπου γίνεται λόγος για το ότι έχει επέλθει ήδη στην Ελλάδα, βρίσκεται σε μεγάλο και απειλητικό στάδιο. Οπότε το click away σε συνδυασμό με κομμωτήρια, κυνήγι και ψάρεμα απέδειξαν ότι δεν επιδείνωσαν την πορεία της πανδημίας, ξεκαθάρισε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Με αφορμή όμως τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας και με έναν επερχόμενο θάνατο, με έναν θάνατο από ένα κορίτσι 16 ετών, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου τόνισε ότι το βρετανικό στέλεχος είναι θέμα χρόνου να επικρατήσει παντού. Αν μεταδίδεται 50% ταχύτερα, θα μας υποχρεώνουν να παίρνουμε αποφάσεις με μεγαλύτερη ταχύτητα που θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικές. Είναι σαφές ότι οι δραστηριότητες που ξεκίνησαν από τις 11 πρώτου και μετά άφησαν αποτύπωμα που δεν φέρουν αμφισβήτηση. Έχουμε αύξηση κρουσμάτων ακριβώς 14 ημέρες μετά το άνοιγμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συμπλήρωσε. Αυτό έρχεται λίγο σε αντιπαράθεση με τους λοιμοξιολόγους, οι οποίοι αναφέρουν ότι τα κρούσματα στα σχολεία, στα δημοτικά, είναι πολύ μικρότερα σε σχέση με μετέπειτα, διότι ο οργανισμός των ανθρώπων είναι πιο ευάλωτος όσο μεγαλώνει. Πράγμα το οποίο εμένα με βρίσκει λίγο θωρακισμένη στο να το πιστέψω, γιατί πώς γίνεται ένας άνθρωπος τα 11 να μην είναι, να μην μπορεί να γίνει εύκολα φορέας και στα 12 να γίνεται. Οπότε θεωρώ ότι λίγο οι γραμμές είναι πολύ λεπτές. Δεν θα πρέπει, λέει, να περιμένουμε μέχρι το Αγίου Βαλεντίνου για να ληφθούν μέτρα. Θα πρέπει να επιστρέψουμε στην τηλεκπαίδευση το συντομότερο και να δούμε τι άλλο θα απαιτηθεί για να περιοριστεί η εξάπλωση του κορονοϊού. Στο διάστημα 14-12 με 2 πρώτου, το click away σε συνδυασμό με τα κομμωτήρια, κυνήγι και ψάρεμα απέδειξαν, όπως είπαμε, πάνω ότι δεν επιδείνωσαν την πορεία της πανδημίας. Ο ίδιος χαρακτήρισε αδιανόητο το γεγονός ότι δεν εμβολιάζονται οι υγειονομικοί, δεδομένου ότι διαχειριζόμαστε τη μεγάλη επιθυμία των ανθρώπων που βρίσκονται εκτός νοσοκομείων, όπου αναζητούν αγωνιωδώς τρόπο για να εμβολιαστούν. Εγώ πιστεύω, να πω την προσωπική μου άποψη, αν και δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνούν κάποιοι άνθρωποι, ότι είναι πολύ καλό και πολύ θα ήταν αποτελεσματικό αν υπήρχε μια κοινή πορεία για όλον τον εκπαιδευτικό κλάδο με συμφωνία να υπάρχει τηλεκπαίδευση όντως σε όλα τα κλιμάκια, από το δημοτικό μέχρι τον μεταπτυχιακό. Δεν έχει νόημα, θεωρώ, από τη στιγμή που φάγαμε το γάιδαρο, να κολλήσουμε στο τελευταίο στάδιο, ούτως ώστε να γίνει εξάπλωση περισσότερων κρουσμάτων. Δεν συζητώ για αυτό που έγινε στην Ερμού την πρώτη εβδομάδα που άνοιξαν τα μαγαζιά και ιδιαίτερα το πρώτο Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε, όλοι οι νοήμονες άνθρωποι αν θέλετε, ότι μπροστά στον κίνδυνο δεν πας να χωθείς κι εσύ σε ένα μαγαζί με πληθώρα κόσμου. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι θα επικρατήσεις σε ένα μαγαζί μεγάλος αριθμός ατόμων όπου έρχεστε και είστε κολλητά. Το ζητούμενο είναι ότι ήταν όλη η Ερμού γεμάτη με ανθρώπους και δεν χωρούσες να περάσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία τα συζητάμε και μας φαίνονται κάπως περίεργα. Από την άλλη βέβαια καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος πνίγεται μέσα στα σπίτια του και το επερχόμενο τρίτο lockdown που όλοι κάνουν λόγο γι' αυτό, νομίζω ότι θα μας ισοπεδώσει πλήρως. Να υπενθυμίσω ότι οι περισσότεροι λοιμοξιολόγοι πριν ακόμη των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είχαν κάνει λόγο για κλείσιμο της αγοράς και γενικότερα μη λειτουργίας των καταστημάτων και λοιπόν, και το Πάσχα. Οπότε νομίζω ότι το περιμέναμε. Η κατάσταση είναι γενικότερα πολύ δυσμενής και πραγματικά νομίζω ότι με την εκπαίδευση δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Ειλικρινά το πιστεύω και δεν μπορώ να καταλάβω το συλλογισμό, γιατί σκεφτείτε τώρα ότι έκτη δημοτικού το παιδί είναι 12 χρόνων και όταν πάει γυμνάσιο
13. Δεν μπορώ να καταλάβω τις λεπτές γραμμές μεταξύ ενός οργανισμού στα 12 με τα 13. Και δεν βρίσκω το νόημα από τη στιγμή που υπάρχει τηλεκπαίδευση ήδη και θέλουμε και μειώσαμε κατά πολύ στην Αττική τα κρούσματα, γιατί πρέπει να γυρνάμε και να κάνουμε 10 βήματα πίσω, ενώ κάναμε πόσα βήματα μπροστά. Ανεκδίγητο. Ανεκδίγητο, ανεκδίγητο. Λοιπόν, να περάσω σε ένα ζήτημα επίσης, όπου συγκλώνησε πριν από λίγες ώρες την Ελλάδα, αλλά διότι το ακούμε πάρα πολύ συχνά, ειδικότερα στο εξωτερικό, να πω έτσι. Μία λοιπόν 35χρονη καθηγήτρια, φιλόλογος, αποπλάνησε 13χρονο μαθητή. Και μάλιστα δεν αποπλάνησε, αλλά είχαν σχέση, υποτίθεται. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Και πριν πω το δημοσίευμα, είπαμε ότι σήμερα η εκπομπή θα είναι λίγο πιο... δεν θα το πω πιο ανάλαφρη, απλά θα επεκταθούμε λίγο, γιατί στην προηγούμενη εκπομπή ήθελα να μείνω σε ένα ζήτημα, όπως και έκανα. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να εξεταστεί αυτό το ζητούμενο, διότι υπάρχει το ενδεχόμενο συνένεσης, έτσι. Δεν τυχαίο να έχουμε ακούσει ότι οι μαθητές γοητεύονται από ωραίες καθηγήτριες, και δεν έχει διαφορά. Γιατί στα συναισθήματα δεν έχει διαφορά όταν είσαι 15, όταν είσαι 13 ή όταν είσαι 17. Στα συναισθήματα. Όταν όμως γίνεται αποπλάνηση, γι' αυτό και δεν έβαλα 18, γιατί 18 πάμε σε ενηλικίωση, οπότε και αποφάσεις κατά βούληση. Όταν όμως υπάρχει και δαιμονία και όλα αυτά, τα θέματα εξετάζονται διεξοδικά. Σοκάρουν οι διάλογοι μέσω Instagram και Messenger της 35χρονης φιλολόγου από την Ερυθρέα με τον 13χρονο μαθητή. Ούτε λίγο ούτε πολύ λοιπόν, όπως αποκαλύφθηκε, η καθηγήτρια πρότεινε στο μικρό και σχεδίαζε να τον αρπάξει μια για πάντα για να φύγουν στο εξωτερικό. Το φωτογραφικό υλικό που εντόπισε η μητέρα στον υπολογιστή του παιδιού της και κατέσχεσαν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης προστασίας ανηλίκων της ασφάλειας Αττικής, τους άφησε άφωνους, κάνοντας λόγο για μια σκληρή και νευρική γυναίκα που είχε τον μαθητή της πυθύνει όργανο στις αρρωστημένες της ορέξης. Όπως λένε πηγές, η υπόθεση έχει βάθος και είναι πολύ πιθανό μέσα στις επόμενες ημέρες να ζητηθεί από τον εισαγγελέα η δημοσιοποίηση των στοιχείων της καθηγήτριας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες ανάλογες περιπτώσεις. Την ίδια ώρα, εύλογα ερωτήματα δημιουργεί απόφαση των δικαστικών αρχών να μην εκδώσουν ένταλμα σύλληψης για την καθηγήτρια, παρά τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την υποδιεύθυνση προστασίας ανηλίκων. Οι πληροφορίες λένε ότι πήγε στον εισαγγελέα τη Δευτέρα μαζί με τον δικηγόρο της και στη συνέχεια στην ανακρίτρια που πήρε προθεσμία να καταθέσει απολογητικό υπόμνημα τις επόμενες ημέρες. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι υπάρχουν στοιχεία, όποιος ξέρει να μας απαντήσει, γιατί έχουμε ωραιότατο chat εδώ στο NSTV. Είδανε στην συνομιλία συνένεση του μαθητή κάτω από πιεστικές, υποτίθεται, ορέξεις της καθηγήτριας, είδανε συνένεση σε κάτι πιο juicy, θα λέγαμε. Γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πολύ λεπτά όρια μεταξύ τέτοιων ζητημάτων και βγαίνουν πολλές ανακρίβεις, και θα σας πω γιατί βγαίνουν ανακρίβεις. Το έχω αναφέρει επανειλημμένα. Στη δημοσιογραφία πλέον δυστυχώς δεν έχει σημασία αν θα βγάλεις σωστή είδηση, αλλά αν θα βγάλεις γρήγορη είδηση. Αν δηλαδή είσαι ο πρώτος ο οποίος θα ποστάρει κάτι, εκεί είσαι κερδισμένος και είσαι ευνοημένος από την μεριά του διευθυντή, της ομάδας και ούτω καθεξής. Μάλιστα, επειδή είχαμε μια εργασία στο μεταπτυχιακό, έκανα μια έρευνα πάνω στο ζητούμενο. Όταν τελέστηκε στις 2 του μηνός, 2 Δεκεμβρίου για την ακρίβεια, σεισμός στην Αθήνα, κοίταζα να δω ποιο site θα το αναφέρει πρώτο, ούτως ώστε να δω πόσο γρήγορα μπορεί ένα π.χ. δημοσιογραφικό κανάλι μεγάλης εμβέλειας να αποτυπώσει μία είδηση. Και είδα ότι μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι όταν βγάζεις ένα έκτακτο,
δεν βάζεις όλες τις πληροφορίες, αλλά τις ανανεώνεις ξανά και ξανά και ξανά. Αλλά σημασία έχει ότι εσύ, είτε είσαι πρώτο θέμα, είτε είσαι ευθύν, έχει σημασία αν σαν τίτλο απλά θα το έχεις το δημοσίευμα επί της ουσίας. Δεν είναι όπως τα πρωτοσέλιδα πλέον στο ίντερνετ, επειδή ανανεώνονται οι σελίδες. Δεν είναι όπως τα πρωτοσέλιδα που βγαίνει και μετά αν γίνει μια νέα είδηση. Λίγο πριν βγει η εφημερίδα, πας στο τυπογραφείο και ξανατυπώνονται τα φυλάδια. Θυμάμαι ότι στους πρώτους καλεσμένους της σχολής μας είχε έρθει ο Παύλος Τσίμας και μας έλεγε ότι παλιότερα οι δημοσιογράφοι πριν φύγει το φύλλο από τις αίθουσες όπου γινόντουσαν οι εκδόσεις, ας πούμε, το τυπογραφείο, περιμένανε τα ξημερώματα μήπως κάσει καινούρια είδηση, ούτως ώστε να αλλάξουν το πρωτοσέλιδο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλοι οι χώροι αλλάζουν και όλα τα επαγγέλματα και υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία στον τρόπο με τον οποίο δίνεται πλέον μία είδηση. Επίσης, να πω πάνω σε ένα παρεμφερές ζήτημα, ότι τώρα τελευταία βλέπω πάρα πολύ στα social media ότι υπάρχει μία ομάδα Ελλήνων hacker, όπου μπαίνουν και εισχωρούν μέσω ειδικών λογισμικών και link στον λογαριασμό σου στο Instagram και ούτω καθεξής και σου κλέβουν τα στοιχεία. Μια δουλειά η οποία γίνεται εδώ και έναν χρόνο. Αυτή η ιστορία αποκαλύφθηκε αρχικά μέσα από την Μαρία Κορινθίου, η οποία εγώ την παρακολουθώ, και της έκανε εντύπωση το γεγονός ότι όχι έπεφτε η δημοτικότητά της, απλά όταν είσαι πιο διάσημος, οι fans, ας πούμε, σου στέλνουν μηνύματα και σου λένε διάφορα για τη δραστηριότητά σου όταν τη βλέπουν μειωμένη. Οπότε μπήκε στο σημείο και μπήκε στην διαδικασία, έφτασε στο σημείο και μπήκε στη διαδικασία να ψάξει γενικότερα το ζήτημα. Και μάλιστα αυτό που βρήκε ήταν πάρα πολύ χρήσιμο και το παρακολούθησα το ζήτημα, γιατί πολλές φορές έχω δει σε πολλά accounts κάποιοι διάσημοι να στέλνουν και να ανεβάζουν στα story τους ότι υπάρχουν λογαριασμοί που μιμούνται τους ίδιους και ζητάνε χρηματικά ποσά. Οπότε να είμαστε λίγο προσεκτικοί με τα στοιχεία που δίνουμε και γενικότερα να φροντίζετε να έχετε ασφάλεια μέσα στα προφίλ σας. Υπάρχουν διάφορα κουμπιά μέσα στα προφίλ σας όπου μπορούν να σας εξασφαλίσουν αυτή την προστασία. Με προσοχή όμως και φυσικά να θυμάστε πάντα τους κωδικούς σας, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αλλά το αναφέρουμε γιατί δεν μπορώ να καταλάβω την νοοτροπία κάποιων ανθρώπων που πατάνε πάνω σε link από αγνώστους και τους ζητάνε λεφτά, ακόμη και να είναι ο αγαπημένος σας καλλιτέχνης. Όταν σας ζητάει λεφτά, είναι περίεργο. Ένας άνθρωπος ζητάει λεφτά από τον εργοδότη του, ένας άνθρωπος ζητάει λεφτά από μια συνεργασία. Δεν θα ζητήσει λεφτά από μένα που είμαι μια άσημη και βιολόγος. Πλακίτσα. Να ζητήσει λεφτά από τον απλό κόσμο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι από αυτά τα απλά πράγματα μπορούμε να καταλάβουμε πώς κινούνται οι εν λόγω hackers και να πούμε ότι έχουν εξελιχθεί γενικότερα. Έχω αρχίσει και πιστεύω πλέον ότι πολλοί σπουδάζουν πάνω στους υπολογιστές ακριβώς για να μπορούν να έχουν πρόσβαση παγαπώντικα και ύπουλα σε τέτοιου είδους συστήματα και να βγάζουν λεφτά τούτο τρόπος.
Εντάξει, και φτάνοντας προς το τέλος, δεν μπορώ να μην κάνω ειδική μηνία στην πριν από 25 χρόνια μέρα, 31 του μηνός, 31 Ιανουαρίου για τα ίμια, το 1996. Τραγικές μέρες όπου ακόμη πονάνε, για όσους ξέρουν, γιατί έχω αρχίσει και πιστεύω πραγματικά ότι αγνοούμε παντελώς ιστορικά γεγονότα, ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν με ιδανικά, για να μπορούμε εμείς σήμερα να λέμε φανφάρες πολλές φορές περί δημοκρατίας και φιλελευθερισμού. Και θεωρώ ότι τέτοιες μέρες πρέπει να δίνεται η τιμή σε ανθρώπους όπου ναι, μεν μπορεί να φαντάζουν ξεχασμένους, να φαντάζουν ξεχασμένοι μάλλον, ή να μας θυμίζουν ξεχασμένους ήρωες, αλλά παραμένουν ήρωες. Και επειδή σαν άνθρωποι πνιγόμαστε πολλές φορές στη ματαιότητά μας, γιατί έτσι όπως ερχόμαστε, έτσι και φεύγουμε, οι περισσότεροι από εμάς, χωρίς να θυμούνται τίποτα μετά από γενιές, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι όπου μετά από πολλούς αιώνες αξίζει να μιλάμε για αυτούς και αξίζει να υπάρχουν ως παραδείγματα. Ήταν ο Παναγιώτης Βλαχάκος, ο Έκτορας Γιαλοψός και ο Χριστόδουλος Καραθανάσης, οι οποίοι υπήρξαν συνεπείς στον Ιερό Όρκο Ελευθερίας του Έθνους. Η θυσία τους δεν εγγράφεται στο συλλογικό υποσυνείδητο, απλώς ως διατήρηση της μνήμης και διαφύλαξη της ιστορικής αλήθειας, αλλά αντυχεί ως άντληση παραδείγματος, ως υπόμνηση, καθήκοντος, ως πρόσκληση για την παραλαβή της σκυτάλης όταν έρθει η ώρα. 25 χρόνια μετά, λοιπόν, και ερχόμαστε στο ίδιο σημείο, στο σημείο του να μην ξεχνάμε πολλές φορές ποιους έχουμε απέναντί μας, και είμαι πολύ περήφανη γιατί ο Σαμαράς της προάλλες βγήκε και είπε κάτι πολύ σημαντικό. Για μένα ήταν ο πρώτος σημερινός πολιτικός ο οποίος μίλησε με αλήθεια. Δεν μπορεί σε ανθρώπους που διεκδικούν ύδατα δικά σου εδάφη, απροκάλυπτα, να χαϊδεύεις τα αυτιά και να πηγαίνεις με τα νερά τους, γιατί θα σου κάνουν κι άλλα και θα θέλουν να φάνε περισσότερα. Μιλάμε για έναν λαό όπου στα αυτιά του η Οθωμανική Αυτοκρατορία αντυχεί χθεσινή, και το ιδεώδες αυτό είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να τους κάνουμε. Δεν ξέρω πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι πώς μεγαλώνουν, πώς έχουν γαλουχηθεί, τι τους διδάσκει η δική τους ιστορία, που πιστεύω πολύ ότι διδάσκει ανακρίβειες. Σημασία έχει ότι στη χώρα μας, εν έτη 1990, μας έμαθαν ότι η φιλοπατρία είναι εθνικιστική, το γαλάζιο και το άσπρο δεν πρέπει να υπάρχουν ως χρώματα, γιατί σπείρουν τη διχόνοια, και εν τέλει κατάφεραν να μας βουλώσουν, με τα συγχωρήσω, στο στόμα, στο να μην μιλάμε για το ότι αγαπάμε την πατρίδα μας γιατί είμαστε φασίστες. Well done, τι να πω. Και εμείς καθίσαμε και υπακούσαμε, και μπροστά στον εχθρό λέμε ναι, πάρτε τα. Και ξεχνάμε ότι η φουστανέλα, η οποία μπορεί να έχει γίνει φούστα για μερικούς, αλλά για κάποιους παραμένει φουστανέλα, φοριόταν για 400 χρόνια, και πάνω της έχει τα 400 χρόνια της σκλαβιάς, που αυτοί οι άνθρωποι υπό τη βοήθεια των Γερμανών κατέστησαν. Είναι πράγματα τα οποία θεωρώ ότι πρέπει να ξέρουμε, πρέπει να θυμόμαστε και να μην ξεχνάμε ποτέ. Η ιστορία και η γνώση είναι δύναμη. Το είπα και το ξαναλέω, και έτσι θα κλείσω τη σημερινή εκπομπή, γιατί θεωρώ ότι πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να έχουν ιδιαίτερη, να δίνεται ιδιαίτερη μνήμα σε αυτούς τους ανθρώπους και να μην τους ξεχνάμε. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά, και εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τετάρτη, εδώ, Peaky Blinders, με την Ιωάννα Τρίγκα. Σας χαιρετώ, σας φιλώ, να είστε καλά, να προσέχετε, και καλό μας μήνα!